ενδιαφέρον γιατί κάθεσαι έτσι. Επειδή ερχόταν συνεχώς κόσμος, έτσι θέλαμε λίγο να περιμένουμε για να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψη μας, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η παρουσία σας εδώ. Ακούγομαι λίγο δυνατότερα. Είναι σημαντική η παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για αυτή την παρουσίαση του παραμυθιού μας, του φίλου μας και μέλους του σωματείου μας, του Γιώργου του Μαυροειδή, που αφιερώθηκε στα παιδιά του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου και σε κάθε παιδί που φιλοξενείται σε μονάδα κοινωνική φροντίδας από όλες αυτές που υπάρχουν διάσπαρτες ανά την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που βοήθησαν ουσιαστικά για την συγγραφή και την έκδοση αυτού του βιβλίου, την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και τον ίδιο τον Νίκο τον Καστερνάκη, τον αντιπεριφερειάρχη μας, ο οποίος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για την έκδοση του παραμυθιού καλύφθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και ήταν πολύ σημαντική συνδρομή του. Χωρίς αυτόν ουσιαστικά θα μπορούσαμε να το είχαμε εκδώσει και τον ευχαριστώ θερμά. Θα διαβάσω ένα μήνυμά του, γιατί ο ίδιος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων έπρεπε να είναι στη Σιτία, μόλις με ενημέρωσε και μου έστειλε το χαιρετισμό του. Καθώς επίσης τις εκδόσεις του, το ιδεόγραμμα της οικογένειας Πολυχρονάκη στον Άγιο Νικόλαο, που φρόντισε για την επιμέλεια, καθώς επίσης φυσικά και το μόνιμο συμπαραστάτη του σωματείου, της μονάδας μας, το Σωματείο των Φίλων της Παιδόπολης, τους ευχαριστούμε θερμά. Οι συντελεστές του παραμυθιού μας είναι ο πρώτος βέβαια και εξέχον, της εξέχουσα θέση είναι ο Γιώργος Μαυροειδής. Ο φίλος μου προσωπικά, ο φίλος των παιδιών μας, ο φίλος της μονάδας μας, ο εκπαιδευτικός. Ο Γιώργος έχει την ιδιότητα και αυτό που τον χαρακτηρίζει, ξέρω ότι δεν του αρέσει να μιλώ γι' αυτό, αλλά θα τα πω μιας και μου δίνεται ο λόγος. Η λέξη που τον χαρακτηρίζει και το πρώτο συνθετικό είναι το πολύ. Είναι πολυπράγμων, είναι πολυσχηδής προσωπικότητα, είναι πολυτάλαντος και για μας είναι πολύτιμος. Πραγματικά δύο χρόνια για μένα είναι από τους πλέον πολύτιμους συνεργάτες μου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί σε κάθε ευκαιρία και ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμά μας. Ήταν δική του η έμπνευση το παραμύθι, το δούλεψε πολύ και τον ευχαριστούμε θερμά που έτσι κατάφερε πολύ γλαφυρά να αποδώσει αυτά που ζούμε, εγώ τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως τα παιδιά μας και το αποτύπωσε με τις λέξεις που χρησιμοποίησε για το μαγικό μας καπέλο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Πόπη την Καβάλου, είναι φοιτήτρια η Πόπη, συντοπίτησά μας στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αγίου Νικολάου, του Ρεθύμνου, συγγνώμη, στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο. Με το μαγικό της του χέρι κατάφερε να αποτυπώσει πολύ παραστατικά, ολοζώντανα και πολύ πολύ φωτεινά το παραμύθι μας. Η εικόνα νομίζω ότι ακόμα και κάποιος που δεν ξέρει, η κυρία Καλαγεροπούλου δεν ξέρω αν θα μας πει που δεν ξέρω αν έχετε ξανάρθει εδώ στη Νεάπολη, νομίζω ότι σας ταξίδεψαν και όλους τους αναγνώστες που ελπίζουμε να ταξιδέψει πολύ το παραμύθι μας. Όπως άκουσε η κυρία Καλαγεροπούλου θα αναλάβει την πρωτοβουλία να το πρωί στο Θάνο του Κορομπίνη στην εκπομπή του να το ταξιδέψει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε λοιπόν με την εικονογράφηση της Πόπης της Καβάλου να καταφέρουμε να αγγίξει και τις ψυχές όλων των ανθρώπων και των αναγνωστών των απανταχούς στην Ελλάδα. Βοήθησαν επίσης η Κατερίνα Ισαρή, είναι εκπαιδευτικός φιλόλογος, τόσο στο στήσιμο του παραμυθιού, όσο και στην τελική έκδοσή του. Πολύτιμη βοήθεια για τον Γιώργο, είναι θελόντρια η Κατερίνα, στον χρόνο της έφυγε, διαβάζει τα παιδιά μας, την ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, τη συντακτική επιμέλεια και τη φιλολογική επιμέλεια είχε η Μαρία Κορτεζανού, η πάντα ευγενική και χαμογελαστή Μαρία, το παιδί, ένα παιδί που έχει αμεσότατη σχέση με τη μονάδα μας, μιας και η μάνα της και ο πατέρας της ήταν άνθρωποι, είναι άνθρωποι που δούλεψαν. Η Λίτσα δυστυχώς έφυγε από τη μονάδα μας πέρυσι λόγω της εφεδρείας. Ο Γιώργος δουλεύει ακόμα εδώ, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή της. Αμέσως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και μας βοήθησε πολύ. Θα ολοκληρώσω τώρα λίγο τις ευχαριστίες για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Για τη σημερινή μας την εκδήλωση μας βοήθησαν οι αδερφοί Φαϊτάκη για την ηχητική κάλυψη, η κυρία Λίζα Χρυσικοπούλου και η Ειρήνη Παναγιωτάκη με τα παιδιά του Οδείου Τέχνης. Θα ακολουθήσει η δραματοποίηση εδώ του παραμυθιού μπροστά σας αμέσως σε λίγα λεπτά.
είναι πολύτιμη η παρουσία και των δύο. Ο Δημοσένης, ο Μεθυμάκης και ο Γιάννης Δημιναδάκης πάντα πρόθυμα μας προσφέρουν από το σούπερ μάρκετ τους της Αριάδνης για το μπουφέ μας πράγματα. Η Ανατολή φυσικά, ο Θάνος ο Κορομπίλιας πάντα προβάλλει τις εκδηλώσεις μας και το Λαδό FM. Το παραδοσιακό εργαστήριο του Αντώνη του Γιαννελάκη. Καθώς επίσης φυσικά και η Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, ο Αντιδήμαρχός μας και ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας πρόσφερε τα βιβλία που θα προσφέρουμε εδώ στις ομιλήτριες της εκδήλωσης. Τους ευχαριστούμε πολύ. Καθώς επίσης και το ιδιωτικό κτίριο του Αγίου Νικολάου, του Νίκου και του Μανώλη του Παπαδάκη. Θα διαβάσω το χαιρετισμό που μας έχει δώσει, που μας έχει στείλει ο κύριος ο Νίκος ο Καστρινάκης. Δυστυχώς δεν καταφέρε να είναι εδώ μαζί μας, όπως σας είπα πριν. Τούτο το μαγικό καπέλο για το οποίο απόψε μιλάμε, που εμπνεύστηκε ο συντοπίτης μας, εκπαιδευτικός Γιώργος Μαυροϊδής, δεν θα μας δώσει μαγικές λύσεις. Σε εκείνο όμως που αναμφισβήτητα μας βοηθά, είναι η δυνατότητα μιας προσέγγισης ενός χώρου και των ανθρώπων που βρέθηκαν ή βρίσκονται σε αυτόν μέσα από παραμυθένιες παραστάσεις, σκέψεις και ερεθίσματα, αρκεί να εμβαθύνουμε στο νόημα του παραμυθιού. Θερμά και ειλικρινά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές τούτης της παραμυθένιας ιστορίας, στο συγγραφέα, εικονογράφο, επιμελητές της έκδοσης. Καταφέρατε πραγματικά με συγκινητικό τρόπο να προσεγγίσετε ένα χώρο που δεν είναι απλά ένα τετράγωνο γης. Δεν είναι απλά οι στρατώνες ή το οικοτροφείο ή η παιδόπολη ή το κέντρο προστασίας του παιδιού του Πλασιτίου. Με όποια ονομασία το θυμάται ο καθένας μας, ανάλογα με τη χρήση του από την ανέγερσή του. Ήταν και είναι μια ιδέα, μια ιστορία, μια κοινωνία, ένα διαχρονικό σύνολο, ένα κομμάτι ζωής πολλών ανθρώπων που πέρασαν από εδώ. Είναι μια πραγματική κοιτίδα. Θερμά συγχαρητήρια και για τη σημερινή παρουσίαση. Είναι ότι καλύτερο μπορούσατε να επιλέξετε για την παρουσίαση. Οι ομιλήτριες διακρίνονται για τις ευαισθησίες τους, τις επιστημονικές τους γνώσεις, τη μεγάλη αγάπη και προσφορά τους στους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους. Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε όλους, γιατί μέσα από τις δυσκολίες που και τούτος ο χώρος αντιμετωπίζει, καταφέρετε να προσφέρετε σημαντικά πράγματα στους μικρούς φίλους μας που ζουν εδώ. Εύχομαι στην Πρόεδρα και στο Διοικητικό Συμβουλίο, αλλά και σε όλους τους φίλους και αρρωγούς του κέντρου, δύναμη και διάθεση για να συνεχίσουν το έργο τους. Ως Περιφέρεια Κρήτης και Περιφερειακή Ενότητα Λασιτίου, προσπαθήσαμε και να βοηθήσουμε στην έκδοση σημασιολογικά και είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθειά σας. Λυπάμαι που λόγω άλλης υποχρέωσης βρίσκομαι στη Σιτία και δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, μαζί με όλους εσάς και ιδιαίτερα με τους μικρούς φίλους, τους οποίους εύχομαι ιδιαίτερα καλή σχολική χρονιά. Νίκος Καστρινάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιτίου. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μιχάλη Μαρή, τον αντιδήμαρχό μας, να μας απευθύνει και αυτός ένα χαιρετισμό για να προχωρήσουμε μετά. Ανασυνεργηθήκατε, κυρίες και κύριοι, να σας καλησπερίσω, να καλησπερίσω και τον κύριο Μανώλη Γραψανιώτη, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εδώ απόψε. Βλέπω μια μεγάλη αγκαλιά από αγιονικολιώτες, νεαπολίτες και από άλλα μέρη και πάντα υπάρχει μια αγκαλιά εδώ, μεγάλη αγκαλιά που αγκαλιάζει το ίδρυμα εδώ και τα παιδιά. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται σε ανθρώπους που με τις πράξεις τους, το ήθος τους και τη δουλειά τους και τα παιδιά επίσης εδώ της Παιδόπολης μας έχουν κάνει να θέλουμε και να ερχόμαστε εδώ. Άξιο λόγου βέβαια είναι να πω για τη συμβολή που έχει η διοίκηση και το προσωπικό εδώ της Παιδόπολης. Τόσο η διευθύντρια, τόσο και το προσωπικό του Ιδρύματος, καταβάλουν κάθε προσπάθεια καθημερινά, υπερβαίνοντας αυτές τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν σαν δημόσιοι υπάλληλοι, σκύβουν πραγματικά στα παιδιά και στα προβλήματά τους, τα κάνουν όλα αυτά δικά τους και το χαμόγελό τους και τα προβλήματά τους. Πραγματικά είναι κάτι εκπληκτικό και τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εθελοντικά και με υπερόριες και τα γνωρίζω αυτά, τα έχω δει. Πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε όλους. Όλοι. Επίσης, τα τελευταία χρόνια το Παιδόπολη εδώ, το κέντρο προστασίας του παιδιού, έχει βγει από τα τείχη, θα μπορούσα να πω. Έχει βγει από την Νεάπολη, έχει βγει από τον Δήμο και έχει αναγνωριστεί και στην υπόλοιπη Κρήτη. Και στην υπόλοιπη Κρήτη. Και αυτό οφείλεται βέβαια στη φασάρη τη Χρύσα,
την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και της αξίζουν πολλά ευχαριστήρια. Αυτό που έχει κάνει είναι πραγματικά ένα κατόρθωμα, μπορώ να πω, Χρύσα, και το πιστεύω αυτό που λέω, έτσι. Γιατί όλο αυτό μεταφράζεται τώρα πώς. Βλέπω ότι με το να κάνει γνωστό εδώ το Ίδρυμα, τα προβλήματά του και όλα αυτά, έχουμε αποκτήσει φίλους και από Ηράκλειο και από άλλα μέρη της Κρήτης, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να ευαισθητοποιούνται, να έρχονται εδώ και να προσφέρουν διάφορα πράγματα. Ο καθένας από την πλευρά του και όπως μπορεί. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Επίσης, να μην ξεχάσω το σύλλογο των φίλων της Παιδόπολης με την πρόεδρό του, την κυρία Τσάκωνα, η οποία επίσης είναι δραστήρια και λόγω της ιδιότητάς της ξέρω ότι ασχολείται και προσφέρει και από άλλες θέσεις αυτή της κοινωνικής λειτουργού. Και επίσης τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλο το Συμβούλιο και κάθε ένα εθελοντή που είναι πάρα πολύ, αλλά δεν τολμώ να τους αναφέρω γιατί θα ξεχάσω κάποιον. Ας τα αφήσω να το κάνει κάποιος άλλος. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά στις μέρες που ζούμε, με αυτή την κρίση η οποία υπάρχει, που κατά κύριο λόγο είναι κοινωνική και κατά δεύτερο οικονομική, κατά την άποψή μου τουλάχιστον και κατά άλλο, έχουμε εδώ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας βάζουν στη σκέψη να αναθεωρήσουμε τη στάση μας μέσα στη ζωή. Μέσα στη ζωή. Να ξεχάσουμε λέξεις όπως εγώ και να λέμε άλλες λέξεις όπως εμείς, κοινωνία, εθελοντισμός κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται εδώ και μας βοηθάει πάρα πολύ. Τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέρα από τη βοήθεια και όλο τον εναγκαλισμό της κοινωνίας στην κυριολεξία για την Παιδόπολη εδώ, παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα, δεν φτάνει μόνο αυτό. Και εδώ το κράτος, η κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει με περισσότερη ευαισθησία. Ξέρω ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως δεν έχουμε μια κοινωνική λειτουργό. Το οποίο και πολλά άλλα. Θα σταθώ όμως στην κοινωνική λειτουργό, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και εδώ θα, άμα ακούσουμε, αν μας ακούει κάποιος, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς τους κυβερνώντες ότι δεν μπορεί να γίνονται περικοπές, δεν μπορούν αυτά να τα βάζουν στα δούνου του και στις τρόικες, τις περικοπές αυτές, έτσι. Θα πρέπει να σκύψουν λοιπόν με περισσότερη ευαισθησία. Ας μην φοβούνται οι εταίροι, θα τους τα δώσουμε τα χρήματα, θα τα πάρουν. Αλλά να μην χάσουμε την κοινωνική μας συνοχή και να το κάνουμε και με αξιοπρέπεια. Αυτά τα δύο πράγματα. Τέλος, να έρθουμε για το μαγικό καπέλο. Να συντομεύω και εγώ. Γιώργο Μαυροϊδή, πολλά συγχαρητήρια. Είναι εκπληκτικό. Επίσης, η εικονογράφηση είναι φανταστική, που έχει κάνει η Πόπη και η Παγκάλου, μου άρεσε πάρα πολύ, η Καβάλου, συγγνώμη, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το πούμε παραμύθι, επειδή εγώ είδα πολλές αλήθειες. Βέβαια, όλα τα παραμύθια κρύβουν αλήθειες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό έχει κάποιες παραπάνω. Εύχομαι να το διαβάσει πάρα πολύ κόσμος, και μικρή και μεγάλη. Καλή επιτυχία σε όλους. Παρακαλούμε πολύ τον Γιώργο τον Μαυροϊδή, εκ μέρους του Σωματείου κυρίως των Φίλων της Παιδόπολης και δευτερευόντως ως συγγραφέας του παραμυθιού μας, να έρθει να μας πει το λόγο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θα πω το κλασικό, ότι προλαλήσατε με κάλυψαν απόλυτα. Το μόνο που θα ήθελα να πω, δύο πραγματάκια βασικά θα ήθελα να σας πω, είναι ότι κατά πρώτον δεν μου ανήκει αυτό που έκανα. Ανήκει σε όλα τα παιδιά. Ανήκει σε όλους σας και πραγματικά είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που το έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ η τοπική μας κοινωνία. Με πολύ μεγάλη έκπληξη, είδα δύο πράγματα που με συγκίνησαν ιδιαίτερα. Κάποιοι καταστηματάκες που δεν αναφέρθηκαν και εδώ σας αναφέρω, τον Δημήτρη Τουσάρη
ο οποίος μας έφτιαξε αυτό που βλέπετε μπροστά, το τσίκινο μαγικό καπέλο, όπως και ίσως θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το ψωμένο μαγικό καπέλο, όπως θα δείτε και το χάρτινο μαγικό καπέλο, όπως θα δείτε και αυτά τα μαγικά καπέλα εδώ δίπλα σε λίγο, και βεβαίως τα πολλά μαγικά καπέλα τα οποία μένουν εδώ μέσα. Αυτό θα ήθελα μόνο, και ως σωματείο φίλοι Παιδόπολης, να αγκαλιάσουμε όλα αυτά τα παιδιά, να συνεχίσουμε να τα αγκαλιάζουμε, να έρθει κι άλλος κόσμος δίπλα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε για αυτά τα παιδιά, όχι μόνο μέσα από την καρδιά μας, πάνω απ' όλα μέσα από το είναι μας. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ένα μεγάλο μου όμως ευχαριστώ, θα το πω και εγώ με τη σειρά μου, στην πόπη μας, δεν θα πω το υποκριτετό της, για μένα είναι η πόπη μας, στην Κατερίνα μας και στη Μαρία μας. Και μετά να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για αυτή την έκδοση του παραμυθιού μας. Θέλω να, κλείνοντας, τι να πω, ευχαριστώ στη Χρύσα. Δεν νομίζω, είναι ελάχιστο. Ντρέπεται και αυτή, φαίνεται σαν και εμένα. Αλλά πραγματικά θα ήθελα όποιος έρθει στη θέση της, τουλάχιστον να πλησιάσει αυτά, σε αυτά που έχει προσφέρει η Χρύσα στην Παιδόπολη. Στο ελάχιστο. Εύχομαι και ελπίζω. Δεν χρειάζονται. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο, γιατί και εγώ δεν μπορώ τώρα να μιλήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάνω υπάρχει ένα «Α». Το «Α» αυτό είναι η Βούλα και η Ελένη μας. Ήρθανε, με την Ελένη έχουμε μία σχέση ιδιαίτερη, πιο πολύ αδελφή μου. Με τη Βούλα έχουμε επίσης μία ιδιαίτερη σχέση. Θα σας πω όμως κάτι έτσι για να γελάσουμε, και μάρτυρας είναι ο διευθυντής του σχολείου μας, ο κύριος Δεμέτρος, που είναι εκεί πίσω. Πριν 3 χρόνια είχαμε πάει στα Νόγια, εκδρομή με τα παιδιά μας. Εκεί λοιπόν το βράδυ καθόμασταν σε ένα ταβερνάκι και ο κύριος Χερέτης, γνωστός με την αδολόγος της Παιδόπολης, αν είναι δυνατόν, προσπάθησε να μας παντρέψει. Ελπίζουμε να πιάσει ευχή. Για να αρχίσει κάθε παραμύθι να μας πει το μυστικό, η κυρία Λίζα. Λίζα. Ναι. Αλλιώς δεν μπορεί να αρχίσει. Σε κάποιο το είπα ήδη, αν θα το πω και στην πόλη. Για να το πούμε. Τη φράση που λέμε «κόκκινη κοστή δεν με ελίστη, να δεν είναι κλειμένη». Το γλώτσο να κυρίσει. Το ξέρετε. Και εσείς αυτή την ομάδα. Πάμε, πάμε.
και αν δεν το έχετε διαβάσει, ξέρετε τον τίτλο. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τον τίτλο? Εσύ, θα τον μάθεις αμέσως. Λοιπόν, πάμε να πούμε μία φορά τον τίτλο του παραμυθιού συγκλειστά. 1, 2, 3. Πάμε να το πούμε με έκπληξη. Το μαγικό μας καπέλο. Δεν ακούω, παιδιά, τι φάγατε σήμερα. Πάμε να το πούμε με χαρά. Το μαγικό μας καπέλο. Πάμε να το πούμε μόνο με ή. 1, 2, 3. Η μαγική μας κυπέλη. Πάμε να το πούμε μόνο όσο φοράμε κόκκινο. Το μαγικό μας καπέλο. Τι φοράμε κόκκινο. Πάμε να το πούμε όσο φοράμε άσπρο. Το μαγικό μας καπέλο. Και τώρα θέλω να το πούμε τόσο δυνατά που να τα ακούσουμε μέχρι την πλατεία.